Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση, κύριε Λέκα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε και ο κύριος Μανώλης Λέκας, ο μετεωρολόγος, νωρίτερα, ότι δηλαδή αν είχαμε τους ίδιους όγκους νερού στα ορεινά, θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για μια δεύτερη μάνδρα. Κοιτάξτε, κάπως έτσι είναι. Βέβαια, ο όγκος του νερού που έχει πέσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι ο μισός όγκος από ό,τι έχει πέσει στη Μάντρα. Είναι αντίστοιχες καταστάσεις. Βεβαίως, η κάθε μία περίπτωση είναι περίπτωση διαφορετική. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποια άλλη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά ένα φαινόμενο πολύ έντονο, το οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία θεωρούμε ότι τα αίτια και όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη Χερσόνησο και τα Μάλια είναι τα ίδια στοιχεία που υπήρχαν και στη Μάντρα. Οι ίδιες παθογένειες, τα ίδια χαρακτηριστικά στο υδρογραφικό δίκτυο, στην επιφάνεια, στο δομημένο ιστό και στις υποδομές και τις κατασκευές. Εν δυνάμει δηλαδή ενδεχομένως η ευρύτερη περιοχή στην οποία μόλις αναφερθήκατε να μετατραπεί, το απευχόμαστε όλοι, σε μια νέα μάνδρα με βάση και τα όσα ζήσαμε σήμερα σας ρωτάω, διότι πραγματικά αυτό που βιώνουμε είναι ασύλληπτο και επειδή έχετε εμπειρία από την συγκεκριμένη καταστροφή, από τα συγκεκριμένα οδυνηρά γεγονότα, και από αυτά που σημειώθηκαν στην Εύβοια, θα θέλουμε τα φώτα σας αναφορικά με αυτή την παράμετρο. Κινδυνεύουμε να ζήσουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Κοιτάξτε, επειδή η τροτότητα, όπως λέμε, των συστημάτων στην Βόρεια Κρήτη και ειδικά στην Χερσόνησο και στα Μάλια, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως τα Χανιά ή στον Έθιμπρο, είναι πολύ υψηλή. Έτσι λοιπόν, με τον παραμικρό κίνδυνο που εκδηλώνεται από την προκόπτωση, μετατρέπεται σε πλημμυρικό κίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε με χαρακτηριστικά τα οποία είναι όμοια σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, χήμαροι οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι έχουν αποκοπεί, έχουν γίνει ανθρώπινες παρεμβάσεις, έχουν καταπατηθεί κοιήτες, έχουν δομηθεί κατασκευές κατά μήκος του πλημμυρικού πεδίου. Όλα αυτά ουσιαστικά φανερώνει την παθογένεια που υπάρχει σε σχεδόν όλα τα παράκτια οικιστικά συγκροτήματα. Μία παθογένεια η οποία οφείλεται διαχρονικά στην πορεία που ακολουθεί το ελληνικό κράτος με τις ανεπάλληλες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, με την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού και χωροταξικού σχεδιασμού, με όλα αυτά που ξέρουμε όλοι μας και δεν είναι απαραίτητο να τα επαναλαμβάνω. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με υψηλές βροχοπτώσεις, όπως αυτή η σημερινή, στην περίπτωση της Βόρειας Κρήτης, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να έχουμε τεράστιες επιπτώσεις. Βεβαίως, στην κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις οι οποίες θα εμφανιστούν θα είναι διαφορετικές λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν στην κάθε μία περιοχή, στην κάθε μία θέση. Εδώ βέβαια έχει αναδειχθεί και μία επιπλέον παράμετρος, κύριε Λέκα, αναφορικά με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Εδώ και 4 χρόνια δεν υπάρχει σύστημα απορροής υδάτων. Και αυτό επικεντρώνεται σε ό,τι αφορά τα νέα τμήματα. Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά επιβαρύνει την όλη κατάσταση, αλλά την επιβαρύνει κατά θέση και κατά περιοχή, δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά. Αλλά κυρίως οι όγκοι απορροής οι οποίοι υπάρχουν σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να διοχετευτούν προς τη θάλασσα, δεδομένου ότι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι οι τουριστικές περιοχές, αυτές που έχουν αποκόψει ουσιαστικά την ηπειρωτική χώρα, τα ανάντια όπως λέμε, με την φυσική απορροή που, και την κατάληξη που είναι η θάλασσα. Εκεί λοιπόν που έχουμε το πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή το τελευταίο διάστημα που ο χήμαρος ή το ποτάμι ή το υδρογραφικό δίκτυο πάει να φτάσει στη θάλασσα, εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτερες αποκοπές του υδρογραφικού δικτύου,
με την ανάπτυξη η οποία έχει γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια και την ανάπτυξη που αφορά κυρίως τις τουριστικές υποδομές. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονται και οι πιο μεγάλες ζημίες, οι πιο μεγάλες επιπτώσεις. Τώρα, αύριο θα βρεθεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Θα τον συνοδεύσει ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Δεν ξέρω, εσείς θα βρεθείτε στην Κρήτη? Κάνω προσπάθειες να έρθω, αλλά υπάρχουν τεράστιες υποχρεώσεις που σε πορέων από τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή την Εύβοια, την Κεφαλονιά, την Καρδίτσα και προσφάτως κυρίως τη Σάμο. Θα ήθελα οπωσδήποτε θα έρθω, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω αύριο το πρωί να είμαι στην Κρήτη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, ιδιαιτέρως βαρύ, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, ως τηλεθεατές, ως πολίτες, και σε δεύτερη φάση τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα σε επίπεδο σχεδιασμού, μηχανισμού και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ να μην εκτίθενται στον κίνδυνο. Δεν είναι απλά τα πράγματα, μην το παίρνουν επιπόλαια. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει υψημένη αίσθηση της αντίληψης κινδύνου προκειμένου οι ίδιοι να προστατεύσουν πρώτα τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Πολύ καλά πέρα κάνετε και το επισημαίνετε αυτό και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είδαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, το είδαν οι συνάδελφοι που ήταν έξω, άπειρες περιπτώσεις από κόσμο ο οποίος πήρε το αυτοκίνητό του και δεν δίστασε σε ένα καθεστώς lockdown και σε μια κακοκαιρία που πλήττει πολύ δυναμικά πολλές περιοχές του νησιού, να πάρουν λοιπόν το αυτοκίνητό τους, να κάνουν τη βόλτα τους για να τραβήξουν ερασιτεχνικά πλάνα. Μα αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, πώς προστατεύεις έτσι πρώτα τη δική σου ζωή? Ναι, πραγματικά αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Ουσιαστικά είναι η αυτογνωσία, είναι η αντίληψη του κινδύνου. Αυτή θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε και να μην θεωρούμε ότι κάνουμε τη βόλτα μας ενώ διαρκεί μία βροχόπτωση, ενώ διαρκεί μία πλημμύρα, για να κάνουμε όλα αυτά που θεωρούμε ότι είναι ασφαλή. Και το κακό μπορούσε να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι, για να το καταλάβουμε όλοι. Βεβαίως, δεν χρειαζόταν ώρα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε κυβικό μέτρο νερού που κινείται είναι ένας τόνος 1000 κιλά μάζας. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο μετακινείται με μια ταχύτητα της τάξης των 30, 40, 50 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι δεν προσπαθούν με τον άρχοντα τρόπο να αποτυπώσουν το φαινόμενο, όπως είπατε και εσείς, να πάνε σε κάποιους προορισμούς. Είναι τρομερά επικίνδυνο και η οδηγία είναι. Η οδηγία που δίνει και η Γενική Γραμματεία Αποδιοικητικής Προστασίας είναι: προφυλαχτείτε, μείνετε στα σπίτια σας, ανεβείτε σε ανώτερο όροφο από ό,τι είστε και μην προπαντός βγαίνετε στην ύπαιθρο ή στον δρόμο με το αυτοκίνητο. Έχει παρατηρηθεί ότι τα 90% των θυμάτων στην Ελλάδα από πλημμύρες γίνονται σε οδηγούς αυτοκινήτων, είναι οδηγοί αυτοκινήτων. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και στρατηγικά και πριν κλείσουμε, κύριε Ελέκα, πού πρέπει να δώσουμε έμφαση, βαρύτητα? Δεν σας άκουσα. Στρατηγικά πού πρέπει να δώσουμε έμφαση, πού πρέπει να δώσουν οι αρμόδιες αρχές βαρύτητα? Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα ιδιαίτερα στο θέμα της πρόγνωσης και της έγκαιρης προειδοποίησης, αν και αυτό πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουμε υπόψη τις προγνώσεις του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τους άλλους δημόσιους οργανισμούς και έτσι να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα είτε σαν άτομα είτε σαν δημόσιες υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό και μόνο θα μας λιτώσει από πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις και επιπτώσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε τώρα να παρέμβουμε σε βραχυπόθεσμο επίπεδο σε δομικές αλλαγές που σημαίνει να διανοίξουμε κήτες, να κάνουμε ένα καινούριο σχέδιο ή να αναπτύξουμε ένα καινούριο πλάνο προκειμένου να αποφύγουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και σε αυτόν τον χρόνο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία και στην έγκαιρη προειδοποίηση. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω λίγο πιο ανάλαφρα, κύριε Ελέκα, να μου επιτρέψετε, γιατί ήταν βαριά η σημερινή ημέρα και τα έχουμε δει όλα μέσα στο 2020. Είναι πραγματικά αλήθεια αυτό. Και επειδή έχει ξεκινήσει έτσι μια συζήτηση γύρω από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, να μας κάνετε ένα σχόλιο και από αυτού.
Ναι, κοιτάξτε, θα σας κάνω το εξής σχόλιο, ότι στις 7 η ώρα τελειώσαμε την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ηφαιστειακού Τόξου της Ελλάδος. Ήμασταν 26 επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και βάλαμε τους στόχους της Επιτροπής για την παρακολούθηση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου. Ευτυχώς, αυτή την περίοδο δεν φαίνεται ότι κάποιο ηφαίστειο στον ελληνικό χώρο έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται, γιατί τα ηφαίστεια πάντα μας δίνουν ένα χρόνο αντίδρασης. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας κατά μήκος όλου του ενεργού ηφαιστειακού ελληνικού τόξου. Γιατί πρόσκαιρα πήγατε να μου κόψετε το χαμόγελο με αυτά που λέγατε, κύριε Λέκα. Παρόλα αυτά, να σας ευχαριστήσω θερμά που για ακόμα μια φορά ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.